Η σφαγή των πύργων ή αλλιώς το ολοκαύτωμα των πύργων αναφέρεται στη μαζική σφαγή των Ελλήνων από τους Γερμανούς ναζιστές και τους Έλληνες συνεργάτες τους που έλαβε χώρα στις 23 και 24 Απριλίου το 1944 στους πύργους Εορδέας, παλιά Κατρανίτσα. Η μαρτυρική κοινότητα των πύργων πλήρωσε ιδιαίτερα βαρύ φόρο αίματος και πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ολοκαύτωμα των Ναζί στην Ελλάδα μετά των Καλαβρίτων. Το χωριό καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός και θανατώθηκαν από το γερμανικό στρατό 327 από τους 1302 κατοίκους του στα πλαίσια της επιχείρησης των Γερμανών της Δυτικής Μακεδονίας με κωδική ονομασία Μαγιάτικη Καταιγίδα. Όπως και στον οικισμό της Ερμακιάς, ο οποίος υπέστη ανάλογη καταστροφή κατά της επιχείρησης Μαγιάτικης Καταιγίδας. Στους πύργους διέμειναν συχνά λόγω της θέσης τους που βρισκόταν σε απόσταση 2 περίπου ωρών από τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινας και τις οδούς Αμιάντου Έδεσας, αντάρτες των Ελλάς. Το γεγονός αυτό ήταν γνωστό στους Γερμανούς, ενώ και οι Έλληνες συνεργάτες τους ήταν εχθρικά διακειμένοι, καθώς ο Ελλάς είχε εκτελέσει αντικομουνιστές στους πύργους και της Ερμακιάς. Το φθινόπωρο του 1943, οι αντάρτες του Ελλάς στο Βέρμιο αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιστισμού λόγω της διακοπής της Βρετανικής ενίσχυσης προς τον Ελλάς σε λίρες και πολεμοφόδια. Η ενίσχυση είχε διακοπεί λόγω της επίθεσης του Ελλάς εναντίον στο οργανωμένο ΠΑΟ και στο ΕΔΕΣ. Έτσι, οι αντάρτες του Βερμίου, με ορμητήρια τους πύργους και την Ερμακιά, επιτίθονται σε προσφυγικούς οικισμούς των προπόδεων του Βερμίου με σκοπό την προμήθεια των τροφίμων. Την προσοχή των Γερμανών, ωστόσο, τράβηξε το γεγονός ότι ο Ελλάς ενέδρευε και σκότωνε στρατιώτες των SS και συνεχώς πλησίαζε τις γερμανικές επιστάθμιες πόλεων και κομοπόλεων της περιοχής. Απειλώντας την οδική και ιδιαίτερα τη συνδρομική συγκοινωνία μεταξύ άνω και κάτω Μακεδονίας, οι πύργοι βρίσκονταν ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και Αμίντεο. Μάλιστα, κατά την άνοιξη του 1944, ο Ελλάς αποφάσισε να πλησιάσει περισσότερο τη Θεσσαλονίκη και να αποστείλει ενισχύσεις στην περιοχή του Βερμίου, αποτελούμενες από 500 αντάρτες. Το Μάρτιο του 1944 ξεκίνησε και η καθαριστική επιχείρηση των Γερμανών, Μαγιάτικη Καταιγίδα, με σκοπό τη δημιουργία προστατευτικής νεκρής ζώνης γύρω από τις θέσεις που κατήχαν. Σε αυτή συμμετείχαν Γερμανοί άντρες των SS και της Wehrmacht, Ιταλοί που είχαν ενταχθεί δια της βίας ή εθελοντικά στη Wehrmacht μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το φθινόπωρο του 1943, Μουσουλμάνοι εθελοντές από το Τουρκμενιστάν, μισθοφόροι Έλληνες του Ελληνικού Εθελοντικού Σώματος Γεώργιος Πούλος που έδρευε στην Πτολεμαϊδα, Έλληνες εθνικιστές από γύρω οικισμούς στα χωριά που είχαν επιτεθεί προηγουμένως οι αντάρτες των Ελλάς και Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών, κυρίως τουρκόφωνοι πρόσφυγες. Η επίθεση και η σφαγή στην Ερμακία έγινε το Μάρτιο του 1944. Μετά από ένα μήνα, οι Γερμανοί επιτέθηκαν στους πύργους και στο Μεσόβουνο, με συμμετοχή ακόμα και της αεροπορίας τους, που από τα πυρά τους σκοτώθηκαν ακόμα και μικρά παιδιά. Σε όλα αυτά τα χωριά οι Γερμανοί συνάντησαν μεγάλη αντίσταση των αντάρτων, η οποία τους ερέθησε ακόμα περισσότερο. Όταν μπήκαν στο χωριό οι Γερμανοί συνέλαβαν και σκότωσαν 327 άντρες, γυναίκες και παιδιά. Πολλά από τα θύματα εκτελέστηκαν μαζικά ή πυροβολήθηκαν μέσα σε χειρώνες, ενώ τα παιδιά και τα βρέφη φωνεύτηκαν με ξυφολόχες. Στη συνέχεια, οι 1.400 επιζήσαντες από τους πύργους και το Μεσόβουνο οδηγήθηκαν πεζοί ως όμηροι στο χάνι της Πτολεμαΐδας. Καταστράφηκαν 365 από τα 385 σπίτια. Επίσης διαπράχθηκαν βιασμοί, οι οποίοι κατά όλες τις μαρτυρίες συνέβησαν μέσα στο ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα και κατά άλλους στην πλατεία του χωριού, κατά του Αθανάσιου Καλιανιώτη. Ο αριθμός των βιασμών που αναφέρθηκαν, 170, πρέπει να θεωρείται υπερβολικός, όπως αβάσιμη πρέπει να θεωρείται και η πληροφορία ότι διαπράχθηκαν από τους Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών. Οι δε κάτοικοι άλλων περιοχών που συμμετείχαν στην επιχείρηση φαίνεται πως χρησιμεύαν ως οδηγοί, δεσμοφύλακες, συλλέκτες ζώων, πολεμοφοδίων, αγροτικών προϊόντων.
Στους πύργους οι Έλληνες αυτοί ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τις κατασχέσεις λιρών και κοσμάτων τα οποία τα έπαιρναν από γυναίκες. Υπεύθυνος για το ολοκαύτωμα των πύργων Κοζάνης, Κλεισούρας Καστοριάς και Διστόμου Βιωτίας, που συνολικά έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ήταν ο Γερμανός συνταγματάρχης Καρλ Σίμερ, διοικητής του 7ου συντάγματος της 4ης Μεραρχίας, τεθωρακισμένος στον SS. Ο Σίμερς μάλιστα είχε παρασημοφορηθεί από τη Βέρμαχ με το Σταυρό των Ρηπωτών, τον οποίο από ό,τι φαίνεται κέρδισε διαπράττοντας μαζικές εκτελέσεις αμάχων, τους οποίους τους βάφτιζε ένοπλους αντάρτες. Εκτός από τον συνταγματάρχη Γεώργιο Πούλο, κανείς από τους υπεύθυνους σφαγής των πύργων και σε Ορδέας δεν τιμωρήθηκε αργότερα από τις αρχές. Πριν λίγες μέρες, ένας φίλος της ομάδας μας επικοινώνησε μαζί μας για να μας ζητήσει να τον ακολουθήσουμε, για να μας δείξει σε μια συγκεκριμένη περιοχή κάποια ευρήματα που ανακάλυψε τυχαία σε έναν περίπατό του στο βουνό, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως μας αναφέρει, σε μια ακτίνα περίπου 3 χιλιόμετρα έχει ανακαλύψει χαλάσματα από ένα παλιό κάστρο που αφορά τη Φραγκοκρατία. Λίγα μέτρα παρακάτω, ένα υπόγειο σπήλαιο που έγινε καταφύγιο ανταρτών και ως και σήμερα είναι φανές τα σημάδια από τη δραστηριότητά τους. Λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, ένα υπόγειο τούνελ με πολλές διακλαδώσεις που καταλήγουν σε μια μεγάλη αίθουσα που είναι διακοσμένη με διάφορες τοιχογραφίες. Όπως αναφέρει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, αυτό το τούνελ το ανακάλυψε ο ίδιος και ως και σήμερα κανείς άλλος δεν το γνωρίζει, γιατί ήταν αυτός που έσυρε τις πέτρες που έκλειναν την είσοδό του. Η αποστολή έχει ξεκινήσει και κατευθυνόμαστε στο σημείο συνάντηση με τον Κωνσταντίνο. Είναι η πρώτη φορά που θα το συναντήσουμε από κοντά και θα τον ακολουθήσουμε να μας οδηγεί στην πόλη του, όπου έχει ανακαλύψει τις σπηλιές και το κάστρο. Θα ταξιδέψουμε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τη βάση μας, παρέα με τον Κωνσταντίνο. Θα είναι και μια ευκαιρία να μας μιλήσει και για όλες τις ιστορίες των κρυμμένων θησαυρών που ακούγονται στην περιοχή του. Καμιά φορά, μέσα από θρύλους και μύθους, μπορείς να ανακαλύψεις στοιχεία που θα βοηθήσουν στην επίλυση μιας υπόθεσης. Έλα εδώ. Πάρε αυτό εδώ, από τη μια μεριά. Από την άλλη τον τρώουν. Να μην ξαναρχόμαστε εδώ, θα πετάξουμε από εκεί. Θα πετάξουμε μία τον τρώουν εδώ. Θα πετάξουμε το δρόμο μία. Θα το πετάξουμε μία εδώ. Θα πάρουμε λίγο πλάνα. Έχουμε φτάσει στην πόλη του Κωνσταντίνου και είμαστε στην περιοχή ενδιαφέροντος. Θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα μονοπάτια που οδηγούν στην πρώτη σπηλιά. Η διαδρομή για το πρώτο σημείο είναι σχετικά εύκολη και η απόσταση δεν είναι πολύ μεγάλη από το σημείο που έχουμε αφήσει τα οχήματά μας. Όσο περνάει η ώρα που βαδίζουμε στην περιοχή, ο Κωνσταντίνος μας δίνει περισσότερα στοιχεία και καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον Κωνσταντίνο, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο, που η κάθε του λέξη που μας έχει πει τεκμηριώνεται στο κάθε μας βήμα. Τι σημεία ενδιαφέρον έχει εδώ, αυτά θα μας πεις. Γιατί ήρθαμε εδώ, ποια είναι τα σημεία? Έχει κάτι χαλάσματα, παλιά, που τα οποία δεν είναι με πλήθρα. Με τι είναι? Είναι πέτρα στην πέτρα, μελεμένες. Και έχω βρει ένα βράχο με μία μπίλια στη μέση που δεν ξέρω σε τι χρησιμεύει. Σκαλισμένο βράχο. Παλιά είναι αυτά, αρχαία. Ίσως. Αυτά που μου δείξεις τα ευρήματα είναι από αυτό? Όχι, τα ευρήματα είναι από άλλο σημείο. Δηλαδή εδώ η περιοχή τι έχει, ρε παιδί μου, έχεις βρει τι? Γιατί θες να κάνουμε έρευνα, τι υποψιάζεις εδώ, αυτό να μου πεις? Ότι ίσως αυτό εδώ πέρα είναι τουρκικό χωριό. Α, έχεις πληροφορίες τέτοιες? Όχι. Τότε πώς το ξέρεις? Από τα λίγα που ξέρω. Το έχεις διαβάσει κάπου? Στο έχουν πει παλιοί. Από τα χτίσματα το κατάλαβα. Όχι, δεν ξέρει κανένα τίποτα. Κανένα τίποτα.
Βασικά δεν ξέρει κανένας τίποτα για την περιοχή που έχω ρωτήσει να μάθει πληροφορίες, ούτε για αυτό που έχω βρει. Κανένας τίποτα. Τα έχει ψάξει μόνος σου δηλαδή? Ναι, 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 όλα. Όλα, ε. Μπράβο, ρε Θηρίο. Ωραία, το πρώτο σημείο που πάμε τώρα είναι η Πέτρα, μου είπες και το Στρογγυλό. Ναι, ναι. Μπορεί να έρθει έξω, θα έρθει πάντα. Ακόμα και ο Στρογγυλό. Το διάλογο. Μπράβο τα λιμιά, σπάσει και τα άλλα ζημιά. Για να δω τα κεραμικά που λες. Πάρε και ένα όστρακο. Κεραμικό. Κοίταξε, πρώτη φάση να δούμε μια ραβδοσκοπική έρευνα αν υπάρχει κανένα σημείο ενδιαφέρον. Και αν υπάρχει θα στήσουμε μηχανήματα, αλλά να δούμε το πρώτος. Τι έχεις πάνω σου ρε μάνα και σε ακολουθεί? Χρυσά δόντια. Ε. Εμφυτεύματα. Ναι. Ωραία, χρυσά δόντια έχει, μόνο θα τα βγάλουμε μετά, δημιουργείτε. Πάνω από τα χέρια του με χρυσά δόντια, εδώ τα βγάζουμε μετά. Ε. Τα κρατάμε για μάρτυρες. Καλή που επανεμβολή στα μηχανήματα γι' αυτό. Πάνω τι έχει αυτή την κατεύθυνση? Τέτοιες πέτρες έχει, αλλά τα άλλα πιάνει μετά βουνό, δεν έχει κάτι. Εδώ ρε Κωνσταντίνε δεν παίρνω καμιά ένδειξη που να είναι κάτι που να μου κάνει wow. Παίρνω μερικές μικρές ενδείξεις. Από πού? Στην πέτρα αυτή τη στρογγυλή. Και από πίσω που έχει κάτι. Θα παίρνω ενδείξεις, δεν είναι να πάμε από πάνω, δεν είναι ανιχνευτής. Δηλαδή έχουμε μια ακτίνα 300-300-500 μέτρα. Αυτό το καλύψαμε. Δεν βλέπω κάτι εδώ που να είναι. Βλέπω μια ανίχνευση. Λίγο μια μικρή εκπομπή προς τα πάνω, αλλά δεν βλέπω κάτι ουσιαστικό. Βέργα κάνει μια μικρή ανίχνευση και σταματάει, δεν είναι δηλαδή ότι πάει κάπου. Οπότε πάμε στο δεύτερο σημείο ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι δεν είναι εδώ κάτι. Πέρες κάψαμε που ρίξανε οι ανθρώποι. Όχι σήμερα. Εσύ σε έβγαλε. Εδώ δεν σε έκανε το χαμηλό. Μου είχα σταυρώσει υπέργο τώρα. Όλο αυτό το έκανε εσύ. Και εδώ είχαν βγάλει τα κεραμικά. Μετά είχα πάρει για ένα φίλο μου που βάλα ένα χεράκι. Ρε τι αστέρια είστε εσύ εδώ. Ούτε δισιπίνα ήσασταν. Πάμε να δούμε το δεύτερο σημείο. Εδώ τα αποτελέσματα του Κωνσταντίνου. Οι σπηλιές που είναι? Έψαχνε να βρει και αυτό το θησαυρό, το μακαρίτι.
Άρα Κωνσταντίνε, ήθελα ακόμα 3-4 μέτρα κάτω. Λίγο το πήγατε. Πού που μαλάκα, κοτρώνεις που βγάλανε, τύπη. Μόνο που το κοιτάω... Μου κουράστηκα. Και βαρέλει να και από κάτω κόβαρ και είπα το σκάψω όλα. Λοιπόν, το πρώτο σημείο το είδαμε που ήρθαμε με τον Κωνσταντίνο, δεν βγάλαμε κάτι ενδιαφέρον από ενδείξεις. Πάμε στο δεύτερο που αναφέρει και μια σπηλιά. Μας οδηγήσει Κωνσταντίνε. Ναι. Αυτό δεν το έχω βρει αλλού, τέλος πάντων δεν μπορώ να βρω χρονολογία, αλήθεια. Φίξη είναι η μπύρα. Ποτέ, ναι. Πρέπει να είναι, όχι, είναι... Φίξη. Σπηλιά μέσα τι θα πει. Βασικά το σημείο δεν έβγαλε κάτι ενδιαφέρον. Ήταν ένα φοβερό τοπίο και πολύ ενδιαφέρον οπτικά να το δεις. Εντάξει, δεν διαφωνώ, είναι απίστευτο. Το θέμα όμως με το αν υπάρχουν βρεθέντα, αν υπάρχουν αντικείμενα και αυτά δεν πήρα κάποια ένδειξη. Βέβαια, τώρα κάνουμε μια προέρευνα, έτσι, γιατί σε πρώτη φάση πρέπει να δούμε πρώτα αν λάβουμε κάποιες εκπομπές. Αν δούμε ότι υπάρχουν εκπομπές, προχωράμε στη δεύτερη διαδικασία, στο δεύτερο σχέδιο που είναι με ανοιχνευτές. Οργανώνουμε μια συγκεκριμένη αποστολή, δηλαδή ερχόμαστε άτομα και το σκανάρουμε πόντο-πόντο. Και όλη την περιοχή τριγύρω. Όμως αυτό το σημείο δεν νομίζω ότι αξίζει να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή θα χάσουμε χρόνο χωρίς ουσία. Ναι. Το ότι υπάρχουν, ας πούμε, κεραμικά κάτω και πέτρες και σχήματα και αυτά, εντάξει, όλη την Ελλάδα υπάρχουν αυτά. Παντού, όπου και να προχωρήσει το βουνό, τέτοια πράγματα βλέπει. Αυτό που είναι ουσία είναι να πάρει και ενδείξει. Εκεί τότε λες κάτι μπορεί να υπάρχει και ξεκινά τη διαδικασία. Εγώ, δηλαδή, αν ήταν δικιά μου υπόθεση, δεν θα ασχολιόμουν να κάνω, θα την παράταγα. Τώρα εσύ από εδώ και πέρα κάνει ό,τι θέλει. Εγώ σου είπα την άποψή μου. Όχι, σεβαστεί, όχι. Ό,τι νομίζει κάνει. Πάμε στο δεύτερο σημείο να δούμε εκεί μήπως είναι κάτι πιο ενδιαφέρον. Στο δεύτερο σημείο, πάμε να δούμε ένα διάδρομο και ένα κάστρο. Εδώ βρισκόμαστε ένα σταυροδρόμι. Η μία κατεύθυνση οδηγεί σε ένα διάδρομο και η άλλη σε μια σπηλιά. Είναι το σημείο που μας είπε ο Κωνσταντίνος ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα. Πάμε πρώτα να δούμε το διάδρομο. Πώς είναι. Θα δούμε και τη σπηλιά πιο μετά. Πήρες εγγραφή. Εδώ είναι ο διάδρομος. Έχουμε δύο τυχεία που κατεβαίνουν. Πάρε πλάνο να δεις, εδώ σαν να δεις δύο πράγμα. Εκπληκτικό. Αντώνη, να το δεις από κάτω. Αυτό που πάει. Το εξακολουθείς. Ναι, 10-15 μέτρα και τελειώνει και που βγάλα το κεραμικό. Που έχει άλλο κτίσμα στο τελειωμά του. Δηλαδή υπάρχει ο διάδρομος και σταματάει. Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή, το βρήκες μετά ή ήτανε. Όχι,
Ο διάδρομος ήρθε μετά από το, από το τελικό του κομμάτι που συνδέεται. Το κάνανε μετά. Ναι. Πώς το ξέρεις αυτό? Έτσι έχουν πει από πληροφορίες που είχαν βάσει τις φωτογραφίες. Είπαν ότι ήταν πύργος από τη Φραγκοκρατία το τέλος του και μετά έγινε ο διάδρομος από πάνω. Φαίνεται και στο κτίσμα δηλαδή. Οπότε είναι κάστρο. Ήτανε κάστρο. Ε, αυτό. Μάλιστα, ναι. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό το κτίσμα το ένα με το άλλο που ενώνεται. Α, άλλη χρονική περίοδο. Ναι, δηλαδή. Άλλη χρονική περίοδο. Εντάξει. Πάμε να το δεις. Δείχτε με το δεις από εδώ, αν μπορείς να πας κοντά. Από εδώ, έλα. Τι χρησιμό ήταν αυτό? Δεν ξέρω, λέει κάστρο. Τώρα αυτό μπορεί να ήταν καλά τότε πριν τόσα χρόνια, μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικά εδώ. Ή να χρησιμεύει για κάτι, ακόμα και για νερό, για όχι, να ήταν ρεύμα. Είχε τέτοιο, όχι. Δεξιά αριστερά, άμα πάμε μετά από κάτω θα δεις ότι έχει πέτρες. Έχει χτίσματα που έχουν πέσει, δηλαδή ήταν ψηλό. Α, ήταν ψηλό και έπεσε. Ναι. Δεν ήταν ας πούμε στέρνα κάτι τέτοιο. Αυτό πες να δει. Και πώς πάμε για να δούμε τώρα? Αντώνη, να πούμε το δέντρο, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάτι. Για κάτσε να πάμε καμιά ενδείξη. Αν κάτι κλειστό να δει κάπου την εκκλησία. Κάτσε να δούμε και εδώ ενδείξη, γιατί... Θέρμαση της λαβής είναι μια τεχνική και αυτό. Το να πιάνει γρήγορα τη θερμότητά σου για να δουλέψει πιο καλά η βέργα. Στην ουσία είναι σαν να τη μακριτίζεις. Και θα κάνει μια ανίχνευση δεξιά-αριστερά. Υπάρχει μια μικρή ταλάντωση. Εδώ δεν παίρνει ούτε ένδειξη η βέργα. Εδώ δεν παίρνουμε καμία κίνηση, τίποτα. Νεκρή η βέργα τελείως. Και έχουμε έρθει και πολύ καλή ώρα, έτσι. Δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον εδώ. Από ενδείξη, έτσι, οπτικά πάλι θα το ξαναπώ ότι είναι εκπληκτικό το μέρος. Άξιζε πάρα πολύ η διαδρομή που κάναμε μέχρι εδώ. Κωνσταντίνε! Ορίστε. Τώρα τι άλλο έχουμε να δούμε? Σπηλιά μετά. Σπηλιά είναι? Ναι. Πέτρα, πρώτο πήγαμε. Δεύτερο, ο διάδρομος με το κάστρο. Και η σπηλιά εδώ. Και η σπηλιά την άλλη πλευρά. Ναι, ναι. Λοιπόν, αριστερά είδαμε το διάδρομο και το κάστρο. Τώρα πάμε στο σταυροδρόμιο αυτό. Δεξιά να δούμε τη σπηλιά. Να δούμε ότι ανακάλυψε ο Κωνσταντίνος μια σπηλιά που την άνοιξε λίγο και είδε λίγο μέσα τι παίζει. Πάμε να πάρουμε και εκεί ενδείξεις. Κωνσταντίνο, οδήγησε μας τώρα στο σημείο. Πού είσαι ρε? Ε! Ω, κατέβηκε.
Έχουμε χαθεί λιγάκι γιατί έχει πέσει ομίχλη και δεν μπορεί ο Κωνσταντίνος να βρει το σημείο. Το ψάχνει γύρω γύρω για να μας ενημερώσει που μπορεί να είναι. Η ομίχλη αρχίζει και πέφτει σε χαμηλά στρώματα, σε λίγο δεν θα βλέπουμε τίποτα. Ήδη αρχίζει και μας πλησιάζει. Πάμε ταινία η ομίχλη. Ελπίζω μην πέσει πολύ η ομίχλη και βρίσκουμε να γυρίσουμε το μάξι μετά. Αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο. Τουλάχιστον 2-3 χιλιόμετρα από το μάξι. Ένα πιθανό σενάριο. Κάντε ένα τσιγάρο να χαλαρώσετε. Και εδώ είμαστε. Μέχρι το βράδυ θα φύγει ο Μίκλη. Πάντως το σημείο ρε παιδιά είναι εκπληκτικό. Τα φίδια ήταν εκεί. Τα φίδια. Ναι. Ζωντανά. Σόφια. Η γειτονιά. Τι να δείξεις εδώ πέρα. Και βρήκαμε την τρύπα του λαγούνι. Είναι χτισμένο. Χτισμένο φαίνεται. Ναι, γιατί είναι. Έχει κομμάτια μέσα. Πάρε, είναι. Τράβηξε. Είναι χτισμένο. Είναι χτισμένο. Αυτή την πέτρα, βλέπεις, τράβηξε. Ναι, ναι, είναι χτισμένο. Να το. Είναι χτισμένο. Αλλά θέλω να δεις μήπως είναι από εκεί η είσοδο. Αυτό κοίταξε να δεις κάτι. Πιθανόν να είναι αυτή η είσοδο που είναι χτισμένο και όχι από κάτω να είναι εξάρτητο. Το κάτω. Το θέλει όλο καθάρισμα. Καλά, ναι. Το κάτω, Αντώνη. Πάτω. Έχει σημασία να δεις τον αέρα από μέσα πώς είναι. Πάντως εδώ δείχνει ότι πάει πολύ μέσα. Εδώ μπήκε κανένας μέσα. Θα βάλει το κινητό, ποιο όχι. Θα βάλει το κινητό. Κάμερες τέτοια πετάξατε. Το κινητό μόνο και αριστερά. Πάει και δεξιά έτσι εγώ, αλλά αριστερά είχε μία τρύπα μέσα στο βράχο, σμιλεμένη και ήταν χρώμα μπλε. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν αντανάκλαση του φακού, αλλά δεν πιστεύω. Okay. Είναι ζητούμενο εδώ. Θα το δούμε. Γιατί εδώ έχει θέμα εδώ. Και ο αραγωγός. Είναι κάτι φραγισμένο. Δηλαδή, εδώ από κάτω. Δεν πήγε κανένας. Εντάξει, εδώ μπορεί να έχει ένα θεματάκι να δούμε. Σε γιατί το λέω. Γιατί παλιά λένε ότι εδώ πέρα γινόντουσαν μάχες τέλος πάντων και με το πόλεμο βγαίνανε εδώ πέρα πάνω και ελέγχαν τον δρόμο από κάτω. Περνάει η παλιά εθνική. Αυτό είναι πιο παλιό. Δεν έχει να κάνει με τον Εφήλιο, αλλά μπορεί ή με το Αντάρτικο μπορεί να το βρήκαν έτοιμο και να. Και να το χρησιμοποιήσανε. Δηλαδή, εάν λέμε ότι είναι. Μπορεί να πήγαινε πολύ, πιθανόν πολύ βαθιά. Ναι. Μπορεί πολύ να μην πηγαίνει, να χωράει 10 άτομα μέσα, να κρύβονται. Και αν υποθέσουμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι αραγωγός, όλο αυτό εδώ πέρα από κάτω μπορεί να είναι δωμάτιο. Εντάξει, ο αεραγωγός πολλές φορές δεν είναι δωμάτιο, είναι, έχουν τραβήξει γραμμή φυσική, φυσικό εξαρισμό και το χρησιμοποιούν. Ή να το φτιάξανε κιόλας. Άμα το δεις. Κάτσε να δούμε εδώ πρώτα. Εκεί πάνω παίρνω στο σταύρωμα, για να δούμε από εδώ. Αυτό ήταν μέσα εδώ μια πέτρα. Να, έλα να το πεις εδώ. Αυτό είναι, ναι, εξαρτητικό. Από εδώ, το είδες από εδώ πως είναι τετράγωνο μέσα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Α, και για αυτό το μπουκαλάκι είχε μέσα. Αυτό, αλλά ήταν αυτό. Εκεί. Όχι, σε δυνατό, από κάποιο αναψυκτικό, κάτι. Και από εδώ, αν άρεσε να το δεις. Εδώ σταματάει, απ' την άλλη πάει μέσα.
Αν άρεσε από εδώ να τραβήξει πλάνο, κάτσε να φύγω εγώ από εδώ. Αυτό κοίταξε. Σίγουρα ήταν παλιό, δεν το φτιάξανε. Έτσι είναι φυσική η σπηλιά ή τη φτιάξανε σε παλιότερους χρόνους. Αν χρησιμοποιήθηκε κατά τον Εφίλιο ή κατά τους Γερμανούς, είναι άλλο θέμα. Αλλά σίγουρα δεν το φτιάξανε αντάρτες ή στρατιώτες αυτό το πράγμα. Κάτι το βρήκανε και το χρησιμοποιήσανε. Και να εδώ δεν φαίνεται να το έχουν δουλέψει. Από την πάνω πλευρά φαίνεται. Μπορεί ρε παιδί μου κάτω να έχει υπόγειες στο S. Να έχει υπόγειες στο S και να το δουλέψανε μέσα στην αρχαιότητα και να το φτιάξανε. Δεν ξέρει τι σπήλαιο μπορεί να από κάτω. Ναι. Μα και το άλλο εκεί πέρα που έχω βρει και πέρα. Έχει και χαράγματα πάνω. Πάρτε και αυτά εδώ. Έχει κάποια. Τι είναι. Συμβολάκια τώρα αυτά μπορεί να είναι και φυσικά να έχουν γίνει, μπορεί να είναι και. Να τα δούμε. Μαλάκα που είδαμε. Τι είπα, στην κορυφή ψάχνουμε. Τώρα φτάσαμε, κάναμε ένα break. Για μένα τώρα που φτάσαμε για να το καλύψουμε. Κάτσε, να δούμε πού είναι αυτό όμως. Θα δω, δεν μπορεί να σε πάει, στην κορυφή πάνω. Να φτάσουμε την κορυφή. Ίδιο μάλλον. Για πέρα, αλλά ρε φίλε, κοίτα που έχει πάει. Αντέχεις. Πήγαινε, πήγαινε να σε δω. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Μια πεζοπορία, περίπου μια ώρα. Μας έχουν φύγει όλα, στεγνώσαμε από υγρά, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε να πάμε για τη σπηλιά. Δυστυχώς δεν ήρθαμε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο, γιατί όταν μιλήσαμε με τον Κωνσταντίνο μας είπε ότι είναι 2 λεπτά από το αυτοκίνητο. Αλλά αυτή η σπηλιά που θέλει να μας πάει είναι πολύ πιο μακριά, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί, γιατί ούτε ο εξοπλισμός μας είναι κατάλληλος, ούτε έχουμε τα κατάλληλα παπούτσια για να ανέβουμε. Πού πήγε κι άλλο πάνω. Για να σου, σου λέει μην ανεβαίνω τσάμπα. Είναι πολύ ρε. 200-300 μέτρα ακόμα. Παραπάνω, στην κορφή πάνω θα πάει. Εκεί που είναι το πλατάνι, το βλέπεις. Εκεί το κόβω να πηγαίνει. Άγια πολύ ζωρή. Για να μας το λέει θα αξίζει. Εντάξει τώρα αυτή, ξέρεις τι γίνεται, το περίεργο είναι ότι σε κάθε φορά πάμε κάπου, δεν σου λέει ένα ρε παιδί μου, είναι 2 χιλιόμετρα. Πάμε, 3 στο βουνό. 5 λεπτά. Τα 5 λεπτά είναι 2 ώρες προχώρημα. Εδώ φτάσαμε, λέμε, δεν πάμε άλλο. Φτάσαμε στην κορφή. Λέει, ναι, εδώ, στα 30 μέτρα. Και ακόμα πάει, δεν πηγαίνει να δούμε πού είναι. Και ακόμα πηγαίνει, έχει φύγει τώρα εδώ και 10 λεπτά και ακόμα πηγαίνει. Είναι ζόρι λιγάκι. Κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά. Στο Πεύκο! Εδώ είναι περίπου λίγο κάτω τον πυλόν αριστερά στα 10 μέτρα. Τι κάνουμε. Άντε πάμε. Πάμε, δεν κάνουμε τα φόνια, βήκαμε μέχρι εδώ. Πάει μέσα κανονικά περπατιέται, στο τελείωμά του έχει την καλάδρα με τις πέτρες και εκεί κάπου, στα 10 μέτρα έτσι, έχει τον Τρούλο.
Έλα ρε. Ναι. Φυσικό τρούλα είχε. Μιλεμένος, είναι και κάτω η χώμα και πάνω έχει κάτι παταράκια με χώμα πάλι. Πάνω μπαίνεις ή όχι. Θέλω να το δω. Θέλω να το δω βαλιτσάκι. Από εδώ και κάτω μετά περπατιέται, δεν είναι πρόβλημα. Τι έχεις κάνει εδώ ρε τρελέ, το βρήκες. Πάει κι άλλο. Ναι, φεύγει, έτσι πάει δεξιά σου λέω. Έχεις τα ραμμύτες. Και έχει κάτι σημάδια εδώ τώρα. Από όλα καταλάβει. Είναι φυσικά, δεν ξέρω. Και εδώ πάνω έχει παταράκια. Έχει πράγμα, φίλε. Βλέπεις κάτω εδώ πόσο πάει. Που έχει τη χαρά να ψηλώ με τις πέτρες. Εκεί που φεύγει. Απίστευτο, ε. Ε. Απίστευτο. Άμα έρθεις λίγο πιο κάτω θα φέξεις και θα δεις και το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο εντάξει όλο δεν πρόκειται να το δεις από εκεί. Εδώ το μεταξύ κάτω είναι χάσιμο, έτσι. Ο φακός δεν φέγγει μέχρι κάτω. Αλλά εδώ είναι το ρόν άπλιο στα λαγμίτες που έχει. Εδώ. Να δεις πως λαμπυρίζουνε. Εδώ πέρα είναι όλοι μεγάλοι. Ωραία παιδιά, πάμε να οργανωθούμε. Λοιπόν, εδώ είναι η σπηλιά η μεγάλη, μας είπε ο Κωνσταντίνος. Μπήκαμε μέσα, πήραμε μερικά πλάνα. Υπάρχει ενδιαφέρον, τώρα θα έρθουμε για δουλειά. Φέρουμε μηχανήματα, να το ψάξουμε όλο μέσα. Άξε, είναι τεράστιο το μέγεθος μέσα της σπηλιάς. Ενώ φαίνεται πολύ μικρή είσοδο μέσα, έχει διαδρόμους και προχωράει πολύ. Θα τα δείξουμε και στα πλάνα. Αρκετά μακριά από το δρόμο, μας έφυγε λίγο η ψυχή. Πολύ σκαρφάλωμα, δείξε ένα πλάνο κάτω να δούνε που έχουμε φτάσει. Ένα περιμετρικό πλάνο. Είναι το χάος. Αλλάξε τον κόπο. Είναι ένα σημείο πολύ ενδιαφέρον. Και σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι το σημείο που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ για να κάνουμε έρευνα. Το αποτέλεσμα κανείς δεν το ξέρει, αλλά η προσπάθεια θα γίνει. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε να αναχωρήσουμε.
ευχαριστούμε πολύ για τη... Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Και για τα ωραία μέρη που μας πήγες. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα σε πάρω ένα τηλεφωνάκι να δω λίγο τα πλάνα να το οργανώσουμε και θα έρθω να το δουλέψουμε. Okay. Ευχαριστώ πολύ για όλα, έτσι. Και εγώ. Ήταν υπέροχη η διαδρομή σου. Άξιζε τον κόπο. Ευχαριστώ. Την επόμενη θα κοιτάξω να βρω κάτι πιο χαμηλά. Κάτι να είμαστε δίπλα. Ο δεκάλεπτος θα με λέει. Στο τρίλεπτο. Ο δεκάλεπτος. Η σπηλιά δεν έχει καμία σχέση με τα Αντάρτικα, είναι πολύ πιο παλιά. Μα είδες μέσα, έχει τοιχογραφίες μέσα και τέτοια, είδες. Όχι. Δεν είδες ή δεν έχει. Δεν έχει. Δεν έχει. Αλλά δεν μπορούσα να δω και πολύ καθαρά. Κοίταξε, αυτό δεν έχει ανοιχτεί, ήταν ανοίξει ο Κωνσταντίνος αυτό. Οπότε δεν το έχει δει κανένας. Είμαστε οι πρώτοι που μπαίνουμε μέσα. Εμείς και ο Κωνσταντίνος. Ό,τι υπάρχει εκεί είναι. Αν φέρουμε πάνω σκάνερ θα τα βγάλει από κάτω, γιατί είναι βράχος. Όχι ρε, έχει μερινά σκανάρ, μάνετα. Και μέσα θα πάρουμε σκανάρισμα και απ' έξω. Λέει αυτό τώρα που βρήκαμε το σημείο, μη σε φοβίζει πως θα το δουλέψουμε, πανεύκολα. Τον τρόπο, το πώς θα το δουλέψουμε θα το βρούμε σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση το σημείο να μας ξεφύγει. Πραγματική εμπειρία.